Πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αποκαλύφθηκε από τη σημερινή συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα, δεν βλέπουμε στο κύριο ζήτημα το οποίο το συζητάγαμε και προεκλογικά και σε όλη την προηγούμενη περίοδο της προηγούμενης θητείας της κυρίας Δούρου σε σχέση με τις αρμοδιότητες. Δηλαδή ότι ένας δρόμος ανήκει, η περιφέρεια του πεζοδρόμου ανήκει στο Δήμο. Αλλά το ουσιαστικό ζήτημα. Το ουσιαστικό ζήτημα ότι ήρθε εν κρυπτό ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σχεδιασμός για το κέντρο της Αθήνας, πολυδάπανος, ο οποίος έρχεται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα, ας το πούμε έτσι, να προωθήσει, να καλλιεργήσει το έδαφος για την ανάπτυξη συγκεκριμένων συμφερόντων. Και μάλιστα να δημιουργήσει ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα για το κέντρο της Αθήνας. Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει ο Περιφερειάρχης που μπήκε. Δηλαδή, ο Περιφερειάρχης ήταν ενήμερος για αυτό το θέμα. Αν ήταν ενήμερος, γιατί δεν είχε ενημερωθεί, δεν είχε συζητήσει ποτέ το Περιφερειακό Συμβούλιο για μια τέτοια μεγάλη παρέμβαση για το κέντρο της Αθήνας. Η Περιφέρεια Αττικής, μην παίρνουμε όλους τους ανήξερους, η Περιφέρεια Αττικής σε αυτό το οποίο ειδικεύεται τα τελευταία χρόνια είναι στις αστικές αναπλάσεις. Θα θυμίσω ότι μόνο στην προηγούμενη διοίκηση το 40% της χρηματοδότησης είχε πάει σε αυτές τις περίφημες αστικές αναπλάσεις, δηλαδή περισσότερο από 460 εκατομμύρια ευρώ. 460 εκατομμύρια ευρώ αστικές αναπλάσεις για βιοκλιματικές πλατείες, βιοκλιματικούς ποδηλατόδρομους κτλ. Τώρα το πόσο έχει αναπλαστεί η Αττική με 460 εκατομμύρια που έχουν πέσει από την προηγούμενη φορά, μα βάλουμε και τις προηγούμενες φορές, όλοι που ζούμε στην Αθήνα το γνωρίζουν. Μία τέτοια ανάπλαση είναι και αυτή που ήρθε. Η οποία όμως ήρθε και με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα μία πλευρά την οποία δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Η ουσία είναι αυτή που αναδείξαμε το κεντρικό πολιτικό θέμα που υπάρχει. Αλλά υπάρχει και μία παράπλευρη συνέπεια η οποία έχει να κάνει και με όλα που συζητάγαμε. Δηλαδή, ότι εδώ πέρα έχει γίνει ένα πάρτι. Έχει γίνει ένα πάρτι χιλιάδων ευρώ για τα οποία κάποιος πρέπει να δώσει και λόγο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, επειδή δεν υπόθηκε μέχρι τώρα, εμείς ναι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη ότι έχουμε μελετήσει τα στοιχεία, ψάξαμε τα στοιχεία και αυτά που είδαμε μας πετάχτηκαν τα μάτια απ' έξω. 5.700 ευρώ μια ζαρντινιέρα ένας γκαζοτινοϊκής. Για καθίστε ρε. Δηλαδή για καθίστε καλά. 5.700 ευρώ ένας γκαζοτινοϊκής. Όλοι έχουμε πάει και τον έχουμε δει το γκαζοτινοϊκή στην Πανεπιστημίου που έχουμε περάσει. Φύνει και σε γλάστρες. Δηλαδή για καθίστε καλά. Τι είναι τώρα το τότε? Εντάξει, υπάρχει και το κεντρικό ζήτημα και το πολιτικό ζήτημα υπάρχει, ο προσανατολισμός υπάρχει, αλλά εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο φαγωπότη. Δηλαδή, για το οποίο δεν μπορούμε να μιλάμε, να κλείσουμε όλο το στόμα, δηλαδή να περνάμε και να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Και για αυτό το ζήτημα κάποιος πρέπει να δώσει λόγο. Και να σας πούμε και κάτι, αγαπητοί κύριοι. Με αυτά τα λεφτά που δώσατε για 4 γκαζοτενεκέδες, ο Πελετίδης στην Πάτρα έφτιαξε ένα ολόκληρο παραλιακό μετώπιο. Και μάλιστα σήμερα πήγε και έβαλε και δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες για τον κόσμο να πάει να απολαύσει ένα μπάνιο. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Όσα δώσατε για 3 γκαζοντενεκέδες να βάλετε γλάστρες στην Πανεπιστημίου. Αυτή είναι μια διαφορά, δεν μπορεί να κρυφτεί. Με αυτά και μόνο και το λόγο στους υπόλοιπους.